ανήμερα τη γιορτή της μητέρας, η Χριστίνα Κοντοβά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Σύσης Χριστίδου και μίλησε από καρδιάς για το κοριτσάκι που υιοθέτησε από την Αφρική. Ξεκίνησα να νιώθω, να τη βλέπω και εκείνη να νιώθει και να συναντιόμαστε σε αυτό το επίπεδο και έπαθα ένα μικρό breakdown. Και ο ψυχολόγος μου λέει ότι πέρασα μία μικρή κατάθλιψη, ένα είδος, και δεν τρέπομαι πια να το πω. Αυτό συμβαίνει και στις βιολογικές μαμάδες, να ξέρεις. Το ξέρω, πιο πόσο πολλά συμβαίνουν. Είσαι μαμά στο τέλος, οπότε περνάς νομίζω τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια, μέχρι νομίζω και οι ορμόνες χτυπάνε σε αυτή την περίπτωση. Δυσκολεύτηκα πολύ. Ευτυχώς, θα το ξαναπώ, ότι είχα γύρω μου ανθρώπους που με στήριξαν και με βοήθησαν. Δηλαδή, προσπαθούσα να περάσει η μέρα, στο τέλος να βάλω το παιδί για ύπνο και να πάω να κοιμηθώ και εγώ να τελειώνει αυτή η μέρα, γιατί δεν ήξερα να το διαχειριστώ. Δεν ήξερα τι πρέπει να κάνω. Το ταξίδι που ξεκίνησε η Χριστίνα έτσι για την Έιντα συνέπεσε και με την ασθένεια της μητέρας μου, δηλαδή ταυτόχρονα. Όταν είχαμε αυτά τα δυσάρεστα νέα, είχαμε και τα νέα που η Χριστίνα έφευγε. Οπότε καθημερινά στην επικοινωνία μας είχαμε να διαχειριστούμε τη λύπη και τη χαρά μαζί. Και αυτό μας έδεσε πάρα πολύ. Και γι' αυτό αποφασίσαμε έτσι να το μοιραστούμε με πολύ ειλικρίνεια μαζί σας. Γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχουν πολλά που αμπαλάεις στην τηλεόραση, που προσπαθείς να κρύψεις, να καλύψεις, να μην κατηγορηθείς. Ότι μοιράζεις, ότι πουλάς, αλλά στο τέλος της ημέρας ακόμα και ένας άνθρωπος εκεί έξω να πάρει κάτι από αυτό, μια παρηγοριά, μια αγκαλιά, ένας μπρόξιμο στο να κυνηγήσει ένα δικό του όνειρο ενδεχομένως, να ανοίξει αυτή την πόρτα, για μας αυτό είναι πιο σημαντικό. Ωραία, να περάσουμε και στην ωραία γλυκιά πλευρά της τηλεόρασης. Ναι. Βγήκε λοιπόν η Χριστίνα Κοντοβά και εξομολογήθηκε όλη αυτή τη διαδικασία, ναι, που πέρασε, που ήταν δύσκολη διαδικασία μέχρι να φτάσει να φέρει τη μικρή της Άντα στην Ελλάδα. Άιντα. Συγκινήθηκα πάρα πολύ και με τη Σύση, γιατί συνέπεσε με ένα πολύ θλιβερό γεγονός όταν αρρώστησε η μητέρα της και αυτό έφερε, ήταν από πριν φίλες, κάνανε, ναι, πολύ παρέα και ταξίδια μαζί, αλλά αυτό της έδεσε ακόμα πιο πολύ. Μία πέρναγε ένα θετικό, δηλαδή πολύ αισιόδοξο, μια αισιόδοξη διαδικασία στη ζωή της και η άλλη μία πολύ αρνητική, ναι, και άσχημη διαδικασία, δύσκολη, μιας και είχε ασθενήσει η μητέρα της. Αυτό λοιπόν της ένωσε και ανοίξαν την καρδιά τους και μιλήσανε πολύ ωραία, νομίζω. Πολύ συγκινητική συνέντευξη. Πολύ συγκινητική. Και είχε και μια πολύ όμορφη στιγμή, επειδή είχε να τη δω το πρωί που ερχόμουν εδώ, και με αφορμή και τη γιορτή της μητέρας της. Ναι. Έλεγε η Χριστίνα, ναι, ότι εσύ μου μιλούσες για το πρόβλημα με τη μητέρα σου και ήμουν στεναχωρημένη. Μικρή Άιντα τότε ήταν στην χώρα εκείνη, δεν θυμάμαι, στη Ρουάντα που ήταν. Και μου τραβούσε το παντελόνι και επειδή σε άκουγα και ήθελα να σου δώσω σημασία, τράβηξε το παντελόνι μου, έπεσε κάτω, έκλαιγε η μικρή και ένιωσα ότι εκτέθηκα σε σένα, ότι δεν είμαι καλή μάνα. Mm. Και μετά άρχισα να κλαίω και να λέω γιατί το έκανα αυτό. Και αυτό που έχει σημασία και το είπε και η Χριστίνα, είναι ότι δεν υπάρχει τέλεια μάνα. Και δεν υπάρχει συνταγή για να τέλειο γονιό. Σίγουρα δεν υπάρχει συνταγή. Μόνο συνταγή είναι αγάπη. Σίγουρα, όπως περιέγραψε πολύ καλά, οι ορμόνες σας, η εμπειρία, όλη αυτή η διαδικασία της εγκυμοσύνης, της γέννας, το να είσαι μάνα, οι ευθύνες είναι κάτι πολύ μεγάλο, είναι πολύ τεράστιο. Εγώ, σαν πατέρας, να σας πω να μην ανησυχείτε. Ούτε να γίνετε τέλειες μάνες, ούτε να ανησυχείτε αν θα τα κάνετε καλά. Είμαστε εδώ να στηρίζουμε κάθε μάνα, κάθε γυναίκα και θα τα κάνετε όλα όπως μπορείτε, με τον τρόπο που μπορείτε και θα είστε πάντα τέλειες για το παιδιά σας. Κάνα μας και να κλάψουμε τώρα. Όχι, απλά μας μάνανε τώρα. Μπράβο, ρε Δημήτρη. Μπράβο. Ήταν πολύ συγκινητικό. Είναι δύσκολο. Και να αγαπάμε τις μαμάδες μας και οι μαμάδες να αγαπάνε το παιδιά τους και αυτό που είναι. Το πώς που έγραψα χθες ήταν ότι έλεγε η μάνα μου, κάνε παιδιά και θα δεις. Ναι. Και κατάλαβα τι εννοούσε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί πάντα οι μάνες έχουμε τύψεις. Δεν φεύγουν ποτέ οι τύψεις από πάνω μας. Είτε γιατί δουλεύουμε, είτε γιατί μπορούμε να αφήσουμε τα παιδιά μας, είτε γιατί μπορούμε να έχουμε νεύρα κάποια στιγμή και να τους φωνάξουμε λίγο παραπάνω. Είναι σπουδαίο πράγμα η μάνα, παιδιά. Είναι η μήτρα που μας φέρνει στη γη. Είναι πολύ σημαντικό και χαίρομαι πολύ που βγήκε η Χριστίνα και μίλησε. Συγκινήθηκα πολύ με αυτές τις δύο γυναίκες που μοιραστήκανε την ψυχή τους και φάνηκε πόσο πηγαίο ήταν και ουσιαστικό και μπράβο τους που μιλήσανε και οι δύο δημόσια ή κάθε μια για τη δική της πλευρά, την ιστορία πώς την έζησε. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάτε τις μάνες σας, γιατί μάνα, σαν τη μάνα δεν υπάρχει κανείς, παιδιά. Μάνα είναι μόνο μία. Λοιπόν,